Ελάτε κύριε Παπαρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν. Πράγματι έχουμε λοιπόν την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία απλά επιβεβαιώνει την αρχική μας πεποίθηση ότι ο θάνατος προκλήθηκε αιτιωδώς από την βαριά κακοποίηση, από τις αλλεπάλληλες βλάβες που προκάλεσε στον οργανισμό αυτή η βιοπραγία και τα επιμέρους χτυπήματα. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας το εξής, κυρία Παπαρούσου. Αλλάζει η σαφήνη, μάλλον η απόδειξη, ναι, της αιτιώδου συνάφειας του ψιλοδερμού της κακοποίησης, δηλαδή που υπέστη με το θάνατο που επήλθε. Ναι. Άρα τι θα πρέπει να... Ποιες είναι οι αλλαγές που περιμένουμε τώρα σε όλη τη διαδικασία της έρευνας? Έχουμε νέα δεδομένα, έχουμε επιβεβαίωση αυτού που εσείς λέγατε από την αρχή, αλλά περιμένατε και τα... Κοιτάξτε, επειδή σε μια δικογραφία κάθε τι πρέπει να αποδεικνύεται, ναι, επιστημονικά και εγγράφως, γι' αυτό, ναι, είχαμε ανάγκη αυτή την ιατροδικαστική έκθεση για να συμπληρωθεί η ανάλυση των περιστατικών που είναι και ποινικά αξιόλογα. Και θυμόμαστε όλοι στο πρώτο ιατροδικαστικό πόρισμα πόσο γρήγορα είχαν σπεύσει αρκετοί να χλεβάσουν τη διατύπωση ότι είναι απροσδιόριστα τα αίτια του θανάτου. Και εσείς τότε, όλη η ομάδα των συνηγόρων, είχατε πάρει αποστάσεις από αυτή την κριτική. Τώρα καταλαβαίνουμε το γιατί, προφανώς, κυρία Παπαρούσου, έτσι? Προφανώς, γιατί δεν υπήρχαν ακόμα, ναι, όλα τα δεδομένα έτσι ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά και ξάνθερα, ναι, για αυτή την αιτιώδη κατάληξη στο θάνατο. Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Πέραν της ηθικής αποκατάστασης που έτσι κι αλλιώς συντελείται με βάση αυτά τα ευρήματα, ποινικά, δικονομικά, τι σημαίνει αυτό πλέον για την οικογένεια και για σας στην αντιμετώπιση δηλαδή του θανάτου αυτού, του φρικτού θανάτου? Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυνατότητα δικονομική να μεταβληθούν οι ήδη ασκητήσεις κατηγορίες και βεβαίως να ασκηθούν και κατηγορίες στους ανθρώπους που δεν έχουν ασκηθεί ακόμα. Και συμβράττουν είναι... στο αποτέλεσμα αυτό. Ναι. Κατηγορίες δηλαδή για ανθρωποκτονία, πώς θα μπορούσαν να αυτές οι κατηγορίες? Ανθρωποκτονία έχουμε. Ανθρωποκτονία πλέον. Βέβαια. Αυτό πλέον αφορά και τους, και τους συλληφθέντες τότε, οι οποίοι είχαν καταθέσει τον ανακριτή, αναφέρομαι στον Κοσματοπόλη και στον ιδιοκτήτη μεσητικού γραφείου, που ο οποίος προσήλθε στον ανακριτή κάποιες μέρες μετά, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες. Είχαν δώσει τις δικές τους καταθέσεις, είχαν καταθέσει μάλλον τη δική τους άποψη, η οποία ανατρέπεται πλήρως, κυρία Παπαρούσου, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Εδώ έχουμε ως ευθύ αποτέλεσμα το θάνατο. Ναι. Δεν συνέτρεξε δηλαδή άλλος παράγοντες. Ούτε, ναι, υποκείμενη νόσος, ούτε κατανάλωση ναρκωτικών κτλ. Επίσης θυμόμαστε όλοι ότι στην αρχή μιλούσαν για τοξικομανή. Μετά έγινε ιστορία με το... και προεβλήθη αναλόγως. Ενώ όταν λέω αναλόγως, ενώ κατά πώς βόλευε. Mm. Κατά πώς βόλευε το δεύτερο λιντσάρισμα στην πραγματικότητα, το μηντιακό λιντσάρισμα όπως έγινε. Ότι βρέθηκε DNA στο μαχαίρι κτλ. Αλλά δεν βρέθηκε μαχαίρι τίποτε, πάνω, ναι, στο Ζάκο Στόπουλο. Δεν βρέθηκαν τοξικές ουσίες στο αίμα του. Όλα αυτά, καλό είναι να μην τα ξεχνάμε, αν μη τι άλλο πάντως, έτσι. Στην ουσία, ουσία και με αυτή την έκθεση καταραίει ένα στερεότυπο, το οποίο μηδιακά διακινήθηκε, διότι προφανώς ως εμπορικό προϊόν έχει μεγάλη ζήτηση. Ναι, ναι. Και ως εμπορικό προϊόν και ως προϊόν μιας συγκεκριμένης άποψης φασίζουσας. Γι' αυτό μιλώ για στην καλύτερη περίπτωση, βεβαίως. Κοινωνικό στερεότυπο πολύ, ναι, συγκεκριμένης κατεύθυνσης και περιεχομένου. Ναι. Πείτε μου κάτι παράπλευρο με τη δική σας αρμοδιότητα και αν θέλετε μου απαντάτε. Γιατί υπάρχει ταυτοχρόνως όλο αυτό το διάστημα μια γκρίνια, θα την έλεγα εγώ, ενστάσεις, ναι, αιτιάσεις, για το ότι καθυστερεί πολύ η αστυνομική έρευνα. Χθες άκουγα την αρμόδια υπουργό, την Όλγα Γεροβασίλη, θα ακούσουμε σε λίγο το τι έλεγε στη συνέντευξή της στο News 247, ότι άλλαξε τρεις φορές ο επικεφαλής της έρευνας. Ναι. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό ή δεν δικαιούστε? Ναι.
Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά η ΕΔΕ, ασχολείται ναι, με τις εντάξει, αλλά ευθύνες πει... των αστυνομικών. Ναι. Είναι μια ΕΔΕ στην οποία εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω αν έχουν εκκληθεί οι πολίτες να καταθέσουν, μα ως μάρτυρες, και επίσης διαρκεί πάρα πολύ. Η πορεία της, από εμάς τουλάχιστον, είναι αδιάγνωστη. Θυμάμαι στις πρώτες σας δηλώσεις, αμέσως μετά, σχεδόν τις πρώτες ώρες μετά το λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου, που λέγατε ότι τα πρώτα στοιχεία της δικογραφίας, όπως πήγε αρμοδίως, στοχοποιούσαν εξ αρχής το Ζακ Κωστόπουλο. Θα σας εκπλήξω να σας πω ότι και τα έγγραφα που μας έχουν έρθει τελευταία στην ανάκριση και προέρχονται από την αστυνομία, που φαίνεται σαν ο κατηγορούμενος να είναι ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος. Διερευνώνται ακόμα οι ευθύνες του, οι ποινικές, σε σχέση με το αδίκημα της κλοπής, οπλοφορία, οπλοκρισία κτλ. Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι αφενός τα δεδομένα αυτά έχουν καταρριφθεί, πολύ σύντομα θα έλεγα, αφετέρου δε, η ποινική δίωξη σταματάει με το θάνατο του κατηγορουμένου. Αυτό είναι ένα ποινικό δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη και παράδοξη διαδικασία, κατά την οποία φαίνεται σαν να είναι κατηγορούμενος ακόμα Ζαχαρίας Κωστόπουλος. Να ρωτήσω μέχρι κάτι... και σήμερα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με βάση και αυτά που είχαμε δει το βίντεο το περίφημο πια που είχε παίξει τόσες φορές, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, αλλάζει κάτι ποινικά αν αποδεικνύονταν ότι είχε, ας πούμε, κάνει χρήση κάποιας ουσίας? Αυτό θα μείωνε την κατηγορία περί ανθρωποκτονίας? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν είδαμε εκεί ούτε να υπάρχει θέμα, πώς να το πω, αυτοπροστασίας ή ξέρω πάνω ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα. Ο Ζακ Κωστόπουλος όταν βγήκε και άρχισε ο ξυλοδαρμός, ούτε οπλισμένος ήταν, ούτε τίποτα. Θέλω να πω, ακόμα κι αν, ναι, αν είχε, που από ό,τι φαίνεται δεν είχε, γιατί έπρεπε να περιμένουμε να αποδείξουμε το αυτονόητο? Έχει να κάνει με κάποιες, πώς να το πω, γραφειοκρατικές λεπτομέρειες που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, ή θεωρείτε ότι υπάρχει και κάποια σκοπιμότητα σε όλα αυτά? Θα μπορούσε, ας πούμε, και σας το λέω γιατί εμένα αυτή η έκθεση που έχει αποδεικτική αξία μεγάλη βεβαίως, αλλά εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει για την αποτίμηση της υπόθεσης. Φυσικά και ο θάνατος θα οφειλόταν και πάλι τα ίδια αίτια, αλλά σε περίπτωση που ευρισκόταν και κάτι άλλο, όπως υποκείμενη νόσος ή κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών ή οτιδήποτε άλλο ουσιών, τότε θα μεσολαβούσε και ένας διαφορετικός όρος ανάμεσα στην αιτιώδη διαδρομή από τον ξυλοδερμό, την κακοποίηση, το λιτζάρισμα, μέχρι το θάνατο που θα έπρεπε να εξεταστεί ως προς την επίδρασή του. Άρα λοιπόν... Καταλαβαίνετε, όχι. Για μένα απλώς αυτή η ιατροδικαστική έκθεση αποτελεί την αποδεικτική αποτύπωση της αιτιόδους διαδρομής. Τίποτα άλλο. Για την οποία εσείς εξ αρχής εκφράζατε, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, εκφράζατε τη βεβαιότητά σας ότι πρόκειται για... Ναι, είναι σαφές. Ναι, κυρία Παπαρούσο, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σκοπεύετε να δείτε νομικά, να κινηθείτε νομικά και έναντι του δεύτερου λιτσαρίσματος? Ναι. 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 Μάλιστα. Για εξηγήστε το μας αυτό, αν θέλετε. Είναι απλό. Δηλαδή? Βλέπουμε ότι η τελική σκηνή, όπου εδώ έχουμε έναν άνθρωπο αποδυναμωμένο αρκετά, είναι στο έδαφος, είναι η μηχανής, αυτό είναι βέβαιο, δεν γνωρίζουμε αν είναι ήδη νεκρός. Ναι. Του ασκείται μια υπέρμετρη βία, καθόλου αναγκαία, έτσι όπως ισχυρίζονται οι εμπλεκόμενοι, πέρα από κάθε νόμιμο μέτρο, και μάλιστα ισχυρίζονται ότι προέβαλε μεγάλη αντίσταση, το οποίο δεν είναι εφικτό από την κατάσταση και μόνο στην οποία βρισκόταν, την επιθανάτεια. Όταν λέω δεύτερο λιντσάρισμα, όταν είπα πριν δεύτερο λιντσάρισμα, εννοούσα και το μηδιακό λιντσάρισμα, διότι για μέρες... Εννοείται αυτό, πράγμα. Εννοούσα δηλαδή, αυτό. Κατάλαβα, εννοείται την άλλη διάσταση. Εννοούσα αυτό, εννοώ το δεύτερο λιντσάρισμα, όχι μόνο το φυσικό λιντσάρισμα. Ναι.
Διότι ένα ήταν, απλώς το είδαμε αποσπασματικά, διότι έρχονταν, έρχονταν καινούργια βίντεο στη δημοσιότητα και εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση να πούμε ευτυχώς που έγινε αυτό. Το διαδίκτυο έχει πάρα πολλές κακές εκδοχές και πάρα πολλά fake news, αλλά από την άλλη αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, στην προκειμένη περίπτωση δεν θα υπήρχε και η αλήθεια για τον Ζακ. Δεν θα γνωρίζαμε, θα μέναμε σε ένα μονόστιλο, όπως λέμε, του αστυνομικού δελτίου, δεν θα ασχολιόταν κανένας. Αντιθέτως, θα βλέπαμε αφορισμούς και... Θα έπρεπε όμως να γνωρίζουμε, μου επιτρέπετε να βεβαίως, σας πω. Βεβαίως, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει αποτύπωση μέσα στη δικογραφία που σχηματίστηκε πριν το βίντεο των αιτιών θανάτου. Μια τέτοια βαρβαρότητα. Και δεν υπήρχε καμία αποτύπωση. Και δεν υπήρχε ούτε και... Δηλαδή ήρθαν ούτε τα στοιχεία, μαρτύρι, ήρθαν τα στοιχεία ενώ είχαν βγει εντωμεταξύ τα βίντεο στη δημοσιότητα. Και... Έτσι δεν είναι. Ναι. Και εμένα αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση, από τη στιγμή που τώρα αποδεικνύεται, όπως λέτε και μέσα από αυτή την τελευταία ας πούμε εξέλιξη, ότι ο θάνατος επήλθε ακριβώς λόγω του ξυλοδαρμού, αναρωτιέμαι γιατί δεν ήταν πιο ξεκάθαρα καταγεγραμμένο στην πρώτη ιατροδικαστική έκθεση. Δεν ήταν εμφανής δηλαδή ο ξυλοδαρμός πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Δηλαδή γιατί εξήγησε. Υπήρχαν τόσες πολλές αμφιβολίες και γιατί δεν υπήρχε αυτός ο δισταγμός να ομολογηθεί, να αποτυπωθεί ακριβώς ότι είχαμε έναν άνθρωπο εκεί που τον είχαν δύρει άγρια, τον είχαν λιντσάρει, έτσι. Ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, σε αυτό δεν μπορώ να σας πω κάτι, γιατί δεν συνέβαλα καθόλου στη σύνταξη του πορίσματος αυτού. Άλλοι το συνέταξαν και προφανώς είχαν τους λόγους τους, ότι δεν ήταν σαφές, ενώ θα μπορούσε να είναι πιο σαφές, παραδείγματος χάρη. Όλοι το είχαμε πει κάπως. Αλλά ορίστε να, από τώρα υπάρχει μια πλήρης ιατροδικαστική έκθεση που αξιολογεί και αξιοποιεί όλα τα δεδομένα τα ιατρικά. Και που, δείχνει και, και που δείχνει με το πιο τραγικό, βάρβαρο, αποτρόπαιο και ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο, έτσι. Το λιντσάρισμα ενός ανθρώπου, ένα περιστατικό, ένα γεγονός, μια εγκληματική ενέργεια η οποία επικροτήθηκε από αρκετά, και από αρκετή πολλά, μερίδα, έτσι, για την κοινωνία, δεν λέω από μεγάλη μερίδα για να μην αδικήσω την ευαίσθητη κοινωνία η οποία αντέδρασε και η οποία θα στοιχιώνει για πολύ καιρό. Όχι μόνο την οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου και εσάς που είστε κοντά στην οικογένεια, αλλά τη στοιχειώδη δημοκρατική και ανθρωπιστική συνείδηση όλων. Πράγματι, η αγριότητα που είδαμε στο βίντεο ήταν εν τέλει μεταδοτική. Ενεπλάκη στην ανάπτυξη, όπως σας είπα, ενός στερεοτύπου, το οποίο διακινήθηκε με πάρα πολύ έμφαση. Ναι, είχαμε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η αυτοδικία, να δικαιολογηθεί το λιντσάρισμα ως μια μέθοδος πια που θα πρέπει να την θεωρούμε και συνηθισμένη, ξέρω, και αποδεκτή από την κοινωνία. Νομίζω αυτό ήταν το πιο, πώς να το πω, τραγικό τελικά για όλους μας, για τη δημοκρατία μας, για την κοινωνία μας, ότι αυτό το πράγμα κάποιοι προσπάθησαν να το θεωρήσουν ότι ήταν εντάξει, φυσική αντίδραση, καλά κάνανε. Έτσι. Έγιναν δημοσκοπήσεις σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Αν είστε υπέρ ή κατά του λιντσαρίσματος ενός τοξικομανού, στο πρεζόνι, που οπλισμένο, που πήγε να κλέψει και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά δυστυχώς έγιναν. Αυτός, γι' αυτό σας ρώτησα πριν αν προβλέπετε να κινηθείτε νομικά και, για την, και εναντίον αυτού του μηδιακού λιτσαρίσματος, δεύτερου θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου στην πραγματικότητα, κυρία Παπαρούση. Βεβαίως προβλέπετε. Είναι προβλέπετε. Απόφαση, θα είναι απόφαση της οικογένειας, αν θέλει θα να στραφεί εναντίον και... νόμιμες αξιώσεις της, κατά όσων συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο, τον απολύτως βεβαίως αντίστοιχο προς την βιοπραγία που δέχθηκε από τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Παπαρούση είναι η συνήγορος της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου. Σήμερα το